Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που αφενός μεν έχω ένα ιστορικό μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου δίπλα μου και τον αντιμετώπισα σαν αντίπαλο προπονητή σήμερα. Και αφενέρου, αν εξαιρέσουμε άλλη μια φορά που κάνετε αντίπαλο εδώ με τον Φωστήρα και έπαιξα με τον ιστορικό Πιερικό, είναι η δεύτερη φορά που τον αντιμετωπίζω σαν προπονητής πλέον. Και γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα με πολύ μεγάλη δουλειά στο βάθος και στην υποδομή. Μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα η οποία όμως βαθμολογικά δεν είχε μεγάλη συγκομιδή βαθμών. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε σοβαροί, να είμαστε πεταχημένοι, να είμαστε αρκετά δυνατοί, μπορώ να πω, και να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας, τον οποίο γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Ευτυχήσαν οι αντίπαλοι με ένα πέναλτι, μια ανατροπή, ένα λάθος ενός άπειρου νεαρού αθλητή δικού μου και προηγήθηκαν στο πρώτο επίγρονο και είχαν αρκετά μεγάλη κατοχή την μπάλα, πιστεύω, όσον αφορά το πρώτο επίγρονο. Το παιχνίδι έληξε το ημίχρονο έληξε στο 1-0. Εμείς πήγαμε στα αποδυτήρια, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ορισμένα λάθη τα οποία κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και ειδικότερα τακτικά. Και στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι καταφέραμε κι εμείς και αντιμετωπίσαμε και αλλάξαμε και κρατήσαμε. Και είχαμε αρκετή κατοχή, πιστεύω κι εγώ, την μπάλα. Ένα τραγικό λάθος όμως της άμυνάς μας, της ομάδας μας. Ένα τραγικό λάθος έγινε το 2-0 και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Έχω να πω και να ευχηθώ στον Πιερικό και στην κυρία Γιώγα καλή συνέχεια. Και στην όμορφη και καλή φίλη, όμορφη πόλη τη Πιερίας, την Κατερίνη, στους φιλάθλους και στον κόσμο, έχουν υγεία και ό,τι επιθυμούν για το 2017. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της ομάδας που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη αγωνιστική του Μάρκο Αιρετού, το επόμενο παιχνίδι το κρίνεται σαν ένα παιχνίδι κομβική σημασία για τη συνέχεια τη ομάδα σου στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια, μπορώ να πω, νέα και άπειρη ομάδα που προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο. Εμείς δεν κοιτάζουμε το σημερινό ή το αυριανό ή το μεθαυριανό παιχνίδι. Εμείς από την αρχή κοιτάζαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν θα κοιτάξουμε και το επόμενο παιχνίδι ξεχωριστά, όπως θα κοιτάξουμε και το μεθεπόμενο. Και στο τέλος, αφού βελτιωθούμε και αφού προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε όσο μπορούμε αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν ακόμα για τις μεταγραφές, γιατί κατά ψέματα δεν έχουμε ενισχυθεί, να βγάλουμε και εμείς στο τέλος, τέλος πάντων, να κάνουμε τη σούμα μας, να δούμε τι ακριβώς έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την καινούργια χρονιά μέσα στα έδρα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τα καλά του λόγια. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά και πιο σημαντικό από όλα μια υγεία. Εμείς είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί κερδίσαμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ξέραμε ότι το παιχνίδι το σημερινό ήταν καθοριστικό για μας όσον αφορά το μέλλον, την παρουσία μας στο να αναρριχθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην βαθμολογία του ομίλου μας. Ένα άλλο κέρδος είναι ότι ήρθαν κάποια νέα παιδιά τα οποία δείξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μας. Παιδιά, εγώ είμαι πάντοτε της άποψης όπως είναι μέσα από την Πιερία. Είναι μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί τους για να προσπαθήσω να δώσω από την πλευρά μου μεγάλη βοήθεια σε αυτά τα παιδιά για να έχουν ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό μέλλον. Αξίζω συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί όλοι μας είχαμε άγχος γιατί γνωρίζαμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού και θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να σταθώ και να πω πως θέλω να δουλεύουμε νέα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας, εμείς οι προπονητές, πρέπει να δουλεύουμε νέα παιδιά. Παράδειγμα, ο Σιμεωνίδης, ο οποίος δίπλα μου σήμερα, κάθε μέρα στην προπόνηση, αυτός όπως και όλα τα νέα παιδιά βελτιώνονται σήμερα. Έβαλε αυτό στον κόλ, την άλλη Κυριακή μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θέλω να πω πως το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά, αρκεί να είναι σοβαροί, προσγειωμένοι
και μέσα από την προσπάθεια και μέσα από την πολλή δουλειά πιστεύω ότι η ομάδα μας θα έχει ένα καλύτερο μέλλον γιατί αυτό πραγματικά της αξίζει. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα τον Αστέρα γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν κλειστήκε και πραγματικά της αξίζει συγχαρητήρια γιατί θέλησε να παίξει ποδόσφαιρο. Είμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, αλλά πάντοτε όταν δεν κλειδώνεις ένα παιχνίδι, ξέρετε πως μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτό να ανατραπεί. Αξίζουν συγχαρητήρια και πάλι και από αύριο κοιτάμε τον επόμενο μήνα. Οι μεταγραφές τελειώσανε, κύριε Ζιώκα. Πάντοτε είμαι της άποψης πως όταν θα υπάρχει κάτι καλό, είναι πολύ ευχάριστο και θετικό για μας να έρχονται παιδιά τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες εάν τις κοιτάμε, εάν ταιριάζουν στη φιλοσοφία της ομάδας, σε αυτό που έχει βάλει ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο από την αρχή της χρονιάς, νομίζω πως μπορεί να κάνουμε μία-δύο κλήσεις. Το γρήγορο γκολ βοήθησε τουλάχιστον ψυχολογικά ένα μάθημα. Βεβαίως. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Ότι όταν προηγήσει γρήγορα, μπορεί στην συνέχεια αφενός να σου δίνει θετική ενέργεια και ψυχολογία να δεις, αλλά από την άλλη πλευρά όμως μπορεί μέσα από την ιδιαιτερότητα και την κρισιμότητα ενός παιχνιδιού να πεις ότι εγώ τώρα κέρδισα, να μείνω πίσω, αλλά δυστυχώς, αλλά ευτυχώς για μας δεν μείναμε καθόλου πίσω. Βγήκαμε μπροστά, διεκδικήσαμε αξιώς στο δεύτερο γκολ και θεωρώ ότι και στο δεύτερο, πριν ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο και στο τέλος είχαμε πάλι μια ευκαιρία με τον Σιονίδη, ο οποίος σωστά με εκτέλεσε, αλλά θεωρώ ότι αν είχαν γίνει το 2-0 εκεί θα ήταν πιο εύκολο για μας συνέχεια. Κώστα, μια ερώτηση. Πριν από κάποιες αγωνιστικές σε μια συνέντευξη τύπου, σας είχα ρωτήσει για την συγκομιδή βαθμών στον πρώτο γύρο και πέσατε ακριβώς μέσα σε αυτό που μου είχατε πει. Από εδώ και πέρα, μιας και μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο, με τις απαραίτητες προσθήκες που γίνανε και πολύ πιθανό να γίνουν, πιστεύετε ότι η ομάδα αποκτώντας εμπειρία με το παιχνίδι και τη σύνδεση που αποκτούν οι παίχτες μπορεί και θα κυνηγήσει μια καλύτερη συγκομιδή στο δεύτερο για μια πιο άνετη σωτηρία? Ναι, νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος, αλλά μην ξεχνάτε ότι πόσο δύσκολη ήταν η φετινή χρονιά για τον Πυρικό. Η διοίκηση του κ. Σαραϊλίδη πραγματικά μπήκε μπροστά σε αυτή την ιστορική ομάδα του Πυρικού σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό που έγινε στο πρώτο γύρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στους επόμενους 4-5 μήνες, ας πούμε, σε όλο το δεύτερο γύρο, να δούμε τι μπορούν να κάνουν κάποια νέα παιδιά, να δει και η διοίκηση τι μπορεί να ευελπιστεί από αυτά τα νέα παιδιά. Γιατί, συγγνώμη για αυτό που θα πω, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είχαν ποδοσφαιρικό παρελθόν. Π.χ. ο Σιμεωνίδης που έπαιζε πέρυσι, ο Φράγκος. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έτσι, δεν παίζανε πουθενά και τώρα γίνονται ποδοσφαιριστές, κάνουν το δικό τους βιογραφικό, τη δική τους προσπάθεια και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια. Έτσι, ο χθες έπαιξε ο Γελαδάρης, ο Γαλανόπουλος, ο Τριανταφύλλου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι νέα ηλικία. Όλα αυτά τα παιδιά θα δείξουν τι μπορεί να προσδοκάει η ομάδα από αυτούς όλο αυτό το διάστημα και θεωρώ ότι εάν δουλέψουν έτσι όπως πραγματικά πρέπει, μπορεί ο Πυρικός να βασιστεί σε κάποια από αυτά τα παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον. Να ευχηθώ καλή χρονιά στην ομάδα του Πυρικού και να είναι υγιής. Από την πλευρά μου θέλω να πω ότι σήμερα ήρθαμε εδώ να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δυστυχώς από δύο δικά μας λάθη χάσαμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε με δουλειά, υπομονή να καταφέρουμε να πάρουμε τους πολύτιμους βαθμούς αυτούς που θέλουμε για να μείνουμε και εμείς στην κατηγορία. Θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη σημερινή νίκη. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα σωστά, πιστεύω, για να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Αστέρα. Θέλω να πω επίσης συγχαρητήρια και στην ομάδα του Αστέρα, έκανε μια προσπάθεια. Πιστεύαμε ότι ήταν καλύτεροι, το πιστέψαμε εδώ μας παραπάνω και άξια πήραμε το αποτέλεσμα. Κοιτάμε στη συνέχεια τα επόμενα μάτς
με τον ίδιο τρόπο για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου που με στηρίζει,